Σε ρυθμούς Μουντιάλ συνεχίζουμε φυσικά. Ελλάδα-Ιαπωνία απόψε στη μία σε έναν εξαιρετικά ενδιαφέρον αγώνα. Κοντά μας ο Μάνος Βαϊδάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, ένα μάτς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη σημασία βαθμολογική και για τις δύο ομάδες, και για την εθνική μας, αλλά και για την Ιαπωνία. Είναι οι δύο ηττημένες ομάδες της πρώτης αγωνιστικής, οι οποίες κοντράρονται για να παίξουν το τελευταίο τους χαρτί για την πρόκριση στην επόμενη φάση διοργάνωσης. Νωρίτερα θα έχουν παίξει η Κολομβία και η Αχτή Ελεφαντοστού μεταξύ τους, το άλλο μάτς του ομίλου. Οπότε το παιχνίδι μας κόντρα στους Ιαπωνέζους έχει πάρα πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Η εθνική μας, η οποία ουσιαστικά, αν και είναι πρώιμο να το πούμε, αλλά μόνο με νίκη, ενδεχομένως και με ισοπαλία, αλλά κυρίως μόνο με νίκη, θα μείνει ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ωστόσο έχει να ξεπεράσει και κάποια εσωτερικά θέματα, τα οποία προέκυψαν χθες παραμονή του αγώνα με την Ιαπωνία, καθώς υπήρξε ένα επεισόδιο ανάμεσα δύο διεθνείς, τον Γιάννη Μανιάτη και τον Τζαβέλα, δύο παίκτες οι οποίοι είχαν ένα επεισόδιο σε δύο σενάρια, σε δύο φάσεις μάλλον. Η πρώτη έγινε στο τέλος της προπόνησης, η δεύτερη έγινε στο ξενοδοχείο. Ήταν ένα θέμα το οποίο προσπάθησαν να το λύσουν οι διεθνείς μεταξύ τους. Φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο όλο αυτό, τουλάχιστον αν πιστέψουμε από τις δηλώσεις που έγιναν από τον Φερνάντο Σάντος και τους άλλους διεθνείς κατά την επίσημη συνέντευξη τύπου που έγινε τα ξημερώματα ουσιαστικά σήμερα, γύρω στις 3 ώρα Ελλάδος, εν όψη του αγώνα με την Ιαπωνία. Ο Φερνάντο Σάντος δεν έδωσε συνέχεια στο θέμα και θεωρεί ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την απόδοση εθνικής στο μάτς με την Ιαπωνία. Μάτς το οποίο θα ξεκινήσει στη μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ελλάδα λοιπόν, Ιαπωνία. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο με τα τελευταία νέα των δύο ομάδων. Στο Νατάλ βρίσκεται από την Τετάρτη Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, εκεί όπου θα παίξει τον τελικό της κόντρα στην Ιαπωνία για την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Το συγκρότημα του Φερνάντο Σάντος έχει αφήσει πίσω του την κακή πρεμιέρα με την Κολομβία και άπαντε στη Γαλανόλευκη είναι αποφασισμένοι να κάνουν επανεκκίνηση τα ξημερώματα της Πέμπτης απέναντι στους Ιάπωνες. Μια αναμέτρηση σαφέστατα δύσκολη και για τις δύο ομάδες, καθώς ο ηττημένος θα αποχαιρετήσει πρόωρα το Μουντιάλ, ενώ ο νικητής θα αναπτερώσει τις ελπίδες του για πρόκριση. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, συγκίνηση φυσικά, υπερηφάνεια και πολύ χαρά, νομίζω. Εντάξει, αν και αυτό δεν ήρθε δεν συνδυάστηκε με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πάνω κάτω γνωστά είναι αυτά. Είναι η ταχύτητα της Ιαπωνίας. Δεν είναι πολύ ψηλή ομάδα. Εντάξει, υπάρχει ταχύτητα στην ομάδα. Αυτό είναι, νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν και στα καλύτερά μας μετά την ήττα αυτή της Κολομβίας. Το κλίμα ήταν λίγο βαρύ, στο πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, μετά την πρώτη μέρα μετά από το παιχνίδι, τη δεύτερη μέρα ήμασταν καλά. Συνεχίσαμε και νομίζω ότι το ξεχνάμε σιγά σιγά, το ξεπερνάμε, γιατί υπάρχει ένας αγώνας τώρα την Πέμπτη και θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και φυσικά με μία νίκη συγκεντρώνουμε πάλι αρκετές πιθανότητες για να προκριθούμε στους 16. Δημήτρης Αλπιγκίδης και Στέφανος Καπίνο έστειλαν μήνυμα συσπήρωσης και νίκης εν ώψη τελικού με την Ιαπωνία. Οι δύο διεθνείς συμφώνησαν πως τίποτα δεν έχει κριθεί στην μάχη της πρόκρισης, τονίζοντας πως δεν θέλουν να βγάλουν από τώρα τα κομπιουτεράκια και θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό στα δύο εναπομείνοντα παιχνίδια του ομίλου. Εντάξει, είμαστε σε καλή κατάσταση. Έχουμε ξεπεράσει ήδη το άτυχο αποτέλεσμα της πρεμιέρας και έχουμε επικεντρωθεί καθαρά στο επόμενο παιχνίδι, που είναι κομβική σημασία για την ομάδα μας. Προετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ευελπιστούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια πολύ αξιόλογη ομάδα. Στο τι συζητήσαμε, πιστεύω είναι προσωπικό και πρέπει να μείνει μέσα στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, απαντήσαμε και στην πρώτη ερώτηση που μας έγινε, ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Δουλεύουμε για αυτό το παιχνίδι και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ένα πολύ καλό αντίπαλο. Θεωρώ ότι το προβάδισμα το έχουν οι δύο ομάδες που κερδίσαν να πάρουν την πρώτη θέση. Αυτό που τους απομένει είναι να κάνουν ακόμα μία νίκη και λογικά μία ισοπαλία. Από εκεί και πέρα δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί και η Ιαπωνία και εμείς είμαστε καλές ομάδες, μπορούμε να κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι το φαβορί. Πάντως, η ηρεμία που ήθελε ο Φερνάντο Σάντος μετά την καταιγίδα της πρεμιέρας απέναντι στην Κολομβία και μια ανάσα πριν από το καθοριστικό παιχνίδι με την Ιαπωνία φαίνεται να διαταράχθηκε τουλάχιστον προσωρινά. Μετά την προπόνηση της Γαλανόλευκης υπήρξε θερμό επεισόδιο στα αποδυτήρια της Εθνικής ανάμεσα στον Γιάννη Μανιάτη και τον Γιώργο Τζαβέλα.
Οι δύο παίκτες, ίσως επειδή είχαν και κάποια χρωστούμενα από τα φετινά ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το θέμα έμεινε στα λόγια και οι δύο ποδοσφαιριστές δεν ήρθαν στα χέρια με την παρέμβαση των πιο ψύχρεμων Γιώργου Καραγκούνη και Παναγιώτη Κονέ που ήταν κοντά. Στην επιστροφή της Εθνικής στο ξενοδοχείο, ο Φερνάντο Σάντος μάζεψε όλη την ομάδα για να λύσουν το ζήτημα. Όμως υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη ένταση, αλλά σύντομα οι τόνοι έπεσαν, πιθανώς και με κάποια εξήγηση από τον Τζαβέλα και το θέμα θεωρείται λήξαν. Το θετικό είναι πως δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για την Εθνική, με τον Σάντος να προσανατολίζεται να ρίξει στην μάχη ως βασικούς τους Μήτρογλου και Καραγκούνη, ενώ ίσως ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα και ο Φετφατζίδης. Πάντως τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της Εθνικής, αφορά τα αγωνιστικά δηλαδή, αναφέρουν ότι ο Μήτρογλου θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης στη θέση του Θεοφάνη Γκέκα. Τον Καραγκούνη δεν τον συμπεριλαμβάνουν στην βασική ενδεκάδα, αν και ο Σάντος συνέντευξη τύπου χθες δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το βασικό σχήμα της Εθνικής. Ο Φετφατζίδης έχει προβάδισμα έναντι του Σαλπιγκίδη και μάλλον εκεί θα τελειώσουν και οι αλλαγές του Πορτογάλου Ομοσπονδιακού Τεχνικού σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Αχτή Ελεφαντοστού. Μονάχα να πω και να κλείσω ότι το βράδυ εδώ στην τηλεόραση Κίδων θα έχουμε αφιερωματική, τη δεύτερη αφιερωματική εκπομπή για το Μουντιάλ και την Εθνική Ελλάδος, με καλεσμένο τον τερματοφύλακα του Πλατανιά, τον Κώστα Περιστερίδη. Θα είναι μαζί μας και ο Μύρονας Καλογεράκης για να μας πει τα νέα από το στοίχημα και τις προβλέψεις και άλλα στοιχήματα για τους παίκτες. Λίγες στιγμές, μερικές ώρες δηλαδή, πριν το πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής μας κόντρα στην Ιαπωνία. Επαναλαμβάνω, το μάτς το οποίο ξεκινάει στη μία, νωρίτερο το απόγευμα είναι το άλλο παιχνίδι του δικού μας τρίτου ομίλου ανάμεσα στην Κολομβία και την Αχτή Ελεφαντοστού. Δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με επιτυχίες, με νίκες, με τρίποντα και βεβαίως το αποτέλεσμα αυτού του παιχνιδιού θα έχει μεγάλη σημασία και για την πορεία της Εθνικής μας, η οποία αν υποθέσουμε ότι θα πάρει το αποτέλεσμα που θέλει κόντρα στους Ιαπωνέζους, θα επιθυμούσε τουλάχιστον να μην κερδίσει η Αχτή Ελεφαντοστού. Προτιμότερο αποτέλεσμα ίσως να είναι ισοπαλία, αλλά θα μας χαλούσε και νίκη της Κολομβίας, καθώς θα κουβαλάμε σε διαφορετική περίπτωση αυτή την τριάρα από τους Κολομβιανούς στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Μάλιστα. Να ευχηθούμε βεβαίως καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, Μαν. Να σε ευχαριστήσω και εσένα, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εμείς πριν σας αφήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στις προβλέψεις των μετεωρολόγων, να δούμε πώς θα διαμορφωθούν αύριο οι συνθήκες στο νησί μας. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία σε άνοδο παραμένει από τους 27 έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου στο ανατολικότερο τμήμα, οι άνεμοι πιο ενισχυμένοι από 4 έως 6 μποφόρ. Για να δούμε πιο αναλυτικά, για αύριο Παρασκευή, 20 του μήνα, στα Γανιά το πρωί θα έχουμε νεφώσεις με θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Βαθμία όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 25 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ στους 21. Η άνεμη ενισχυμένη εντάσσεως έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στο Ρέθυμνο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και στο Ηράκλειο με υψηλότερες όμως θερμοκρασίες από 22 βαθμούς το πρωί έως 27 τις μεσημβρινές ώρες, η άνεμη από 3 έως 5 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο, ηλιοφάνεια, 22 βαθμοί το πρωί η θερμοκρασία, 27 το μεσημέρι, 22 το βράδυ και η άνεμη από 4 έως 5 μποφόρ. Να δούμε και κάποιες θερμοκρασίες από διάφορες περιοχές. Στα Σφάκια αύριο θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στο Ζαρό από 20 έως 24, στην Παλαιόχωρα από 20 έως 24, επίσης στο Τιμπάκι από 21 έως 23, στη Σιτή από 21 έως 25, στο Καστέλι από 21 έως 24, στις Βρύσες από 23 έως 29 και τέλος στην Κάντανο από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Παντελής Σπυριδάκης και η Μαρία Τσισμενάκη με την εκπομπή Μέρα Μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι. Από όλους εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.